Με αφορμή το ταξίδι του Αντώνιο Γκουτέρες σε Μόσχα και Κίεβο, ο Ντμίτρο Κουλέμπα, υπουργός εξωτερικών της Ουκρανίας, ζητά από τα Ηνωμένα Έθνη να μεσολαβήσουν για μια συμφωνία με τη Ρωσία για την εκένωση των κατοίκων της Μαριούπολης. Προειδοποιεί όμως τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να μην πέσει στη διπλωματική παγίδα του Κρεμλίνου. Η απόφαση Γκουτέρες να συναντηθεί πρώτα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν την Τρίτη και αργότερα με τον Ζελένσκι στο Κίεβο δεν ευχαρίστησε την Ουκρανία. Ήταν μακρά διπλωματική παράδοση ότι κάποιος πρέπει να επισκεφτεί πρώτα το Κίεβο πριν πάει στην Μόσχα. Αλλά δεν είναι μια τεράστια απογοήτευση με την οποία δεν μπορούμε να ζήσουμε. Πρώτον, είναι μια παγίδα για αυτόν, μια διπλωματική παγίδα. Δεύτερον, μπορεί να είναι έτοιμοι να συζητήσουν κάτι μαζί του. Το δικό μας αίτημα προς τον Γενικό Γραμματέα είναι αντί να επικεντρωθεί σε γενικά ζητήματα, όπως η πλήρης και συνολική κατάπαυση του πυρός που είναι σημαντική, δεν είναι όμως εφικτή βλέποντας τι κάνει η Ρωσία στο πεδίο της μάχης. Θα πρέπει να επικεντρωθεί πρωτίστως σε ένα θέμα, την εκένωση της Μαριούπολης. Παρά το γεγονός ότι η Μαριούπολη βρίσκεται υπό ασφυκτική πολιορκία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, η Ουκρανία αρνήθηκε ότι έχει καταλήξει σε συμφωνία με τη Μόσχα για τη δημιουργία ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου για τους αμάχους. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός τη Δευτέρα, αλλά οι Ουκρανικές δυνάμεις κατήγγειλαν τις ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στο εργοστάσιο Αζοφστάλ, όπου έχουν βρει καταφύγιο δεκάδες μαχητές και πολίτες. Είναι το τελευταίο όχηρο αντίστασης στην προσπάθεια της Μόσχας να ελέγξει όλη την περιοχή. Σύμφωνα με την Ουκρανία, πάνω από 100.000 πολίτες είναι εγκλωβισμένοι στην παραθαλάσσια πόλη.